Αποφασισμένο για όλα οδεύει στη σκληρή διαπραγμάτευση με τη γαλλική διοίκηση της τσιμεντοβιομηχανίας Αγιάτη Ηρακλής, το Σωματείο Εργαζομένων του Βόλου που μετά την περσινή εμπειρία έγινε πιο σοφός προς τις πραγματικές διαθέσεις της εργοδοσίας. Με το καλημέρα της φετινής διαπραγμάτευσης για την επιχειρησιακή σύμβαση του 2014, οι εκπρόσωποι της Λαφάζ έδειξαν τα δόντια τους, αξιώνοντας τη μείωση του προσωπικού κατά 90 περίπου άτομα μέσα από το πρόγραμμα οικειοθελών αποχωρήσεων, καθώς επίσης και τη μείωση ή κατάργηση όλων των επιδομάτων τριετιών, ακόμη και την αμοιβή για νυχτερινή εργασία ή την απασχόληση αργίες και Κυριακές. Κατηγορήσαμε ευθέως τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ότι θα αναλάβει πλήρως την ευθύνη της εκρηκτικής κατάστασης που δημιουργήσει στα εργοστάσια και στους εργαζόμενους. Το επισημάναμε επίσης ότι θα έχει την κύρια ευθύνη σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις, θα μας βρει απέναντι, ετοιμαζόμαστε για σύγκρουση και καλούμε τους εργαζόμενους να πλαισιώσουν τα συνδικάτα και τα σωματεία, ώστε να προασπίσουμε όσο μπορούμε και με όποια δυναμική και με όποια νομική υπόσταση μπορούμε να αντιπαλέψουμε την επίθεση που μας έκανε η εταιρεία. Έχοντας βάλει λουκέτο στο εργοστάσιο της Χαλκίδας από πέρυσι, η Λαφάρζ επιθυμεί, όπως καταγγέλει το Σωματείο του Βόλου, να συρρυκνώσει περαιτέρω τον αριθμό των εργαζομένων στο τοπικό εργοστάσιο και να μειώσει ακόμη περισσότερο τις αποδοχές τους, ανοίγοντας παράλληλα την πόρτα στους εργολάβους και τα ημερομίσθια των 27 ευρώ. Το τσιμέντο και γενικά το 2014 υπάρχει μια σταθερότητα και μια μικρή ανάκαμψη. Και παρόλα αυτά στην μικρή ανάκαμψη, σταθερότητα που προβλέπουν αυτοί οι ίδιοι και σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης στη Γαλλία, εννοώ στο Παρίσι, αυτοί εδώ επιμένουν και θέλουν να μειώσουν και να ρίξουν το βάρος στους εργαζόμενους. Εμείς αυτό δεν θα το επιτρέψουμε, θα ασκήσουμε κάθε δυνατή προοπτική που υπάρχει από πλευράς μας και θα μας βρουν απέναντι. Την επόμενη Τρίτη έχει προγραμματιστεί νέα συνάντηση του Σωματείου με τους εκπροσώπους της εταιρείας και αν δεν υπάρξει συμφωνία δεν αποκλείεται να ληφθούν αποφάσεις για απεργιακές κινητοποιήσεις.